Ας πούμε τώρα περί Εβραίων, ύστερα από τον Κύριο Ιησού Χριστό, από το βιβλίο «Στόμα θανάτου», από την Ιερά Μονή Κωνσταμονή του Αποκωδικό, έτος 1867. Το λοιπόν, με τους αθέους οικονομάχους, καθώς το προείπα ότι απέλαβουν κατά τα έργα τους, επρόσταξε ο Κύριος να έρθει άλλη συναγωγή. Εδώ μας αναφέρει ένα όραμα που είδε κάποιος μοναχός για τη Δευτέρα Παρουσία και αναφέρει τι γίνεται με τους Εβραίους και το Μωυσή. Αυτοί τόσο πολλοί ήσαν, ώστε δεν είχαν μέτρημα. Μου τους εφανέρωσε δε τούτους ο οδηγός μου. Ήσαν άπαντες Εβραίοι μετά τον Κύριον Ιησού Χριστό γεννηθέντες. Υφίστατο δε εις αυτούς σκοπούς μέγας και πικρών. Και εις μεν τα ιδιαστικά αυτών πρόσωπα είχαν σκύλου κόπρων με τέματος εμπασμένου, τα δε νητά η μάτια αυτών ήταν ομάτια αυτών, τα μάτια τους δηλαδή, ήταν τυφλωμένα. Η δε ακοέ αυτών ήταν κουφέ και στα δάχτυλά τους είχαν κόπρια και την έβαζαν εις την... Έβαλαν εις τη μύτη τους οσάν μύρον ή να ανασάνουν. Από δε τα χείλη τους έσταζε εμπίον ως αυτός και η γλώσσα και όλων τους το στόμα, μέσα δε στα πόδια τους εβαστούσαν γαϊδάρου δέρμα, φαγωμένα υποσχολίκων δια τα οποία όλοι εθαύμαζον ως και οι ίδιοι, διότι θαρούντες ότι κάτι είναι κατά των Απόστολων, ευρέθησαν εις παντελή φτωχία και ατιμία, όπου δεν δύναται να τα περιγράψει κανείς. Κατανοούντες λοιπόν αυτήν την διάφθη ταλαιπωρία των έκραζων ελεηνούς, διεσχίζοντο οι τάλαινες αμαρτωλοί, τρώγοντες από τα σάρκας αυτών και βλέποντες τον Χριστόν, ότι αυτός εστίν ο δίκαιος κριτής και δυνατός, εθαύμαζον και έτουτον. Διότι εγνώριζαν βεβαίως από τη θείας εικόνας την μορφή του, ότι αυτός είναι όπου εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι πατέρες αυτών. Γι' αυτό έλεγον, αλίμονον εις ημάς και εις την πλάνη που επλανήθαμεν. Ότι σ' αθλείωτος ημών, πού είναι ο Θεός του νόμου, τον οποίον μας παρέδωκε ο Μωυσής, να τον τιμώμε? Πού είναι ο Ιαβέ ή Αχβέ ή Ιεχωβά? Τώρα ιδού τώρα όπου επέσαμε ισχύρα στο εσταυρωμένου και δεν είναι άξιος κανείς για να μας λυτρώσει. Την έσδε εξ αυτών έλεγον, αφού του εσταυρώθη αυτός πλέον, κανέναν άλλον δεν είδε το γένος ημών. Διότι ποιον κακόν δεν επάθαμεν από τότε, δεν εδιώχθημεν από την Ιερουσαλήμ, δεν εξεπέσαμεν από τη γη της Επαγγελίας, δεν υφανίστη εκείνος ο θαυμαστός ναός του Ολομόντος, δεν εσκορπίστημεν εις όλη την οικουμένη, και τώρα μας συνέβη πράγμα όπερ δεν το ελπίζαμε παντελώς. Πού έστεινο υπόν της πατράς ημώνης το Σινά όρος διαστήλης πυρός και νεφέλης? Κύριος Θεός σου, Κύριος είσαι στην, και πλην αυτού Θεός σου καστήν, ιδού τώρα έτερος Θεός, τούτο δε το έλεγον οι μυαροί, μη γιγνώσκονται στο μυστήριον της Αγίας Τριάδος. Άλλοι δε έλεγον, πού εστίν ο Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ? Ποιος λοιπόν από μας θέλει να αντισταθεί τώρα του εσταυρωμένου? Δεν είναι κανείς ώστις να μας βοηθήσει τώρα, δεν είναι κανείς να μας λυτώσει. Έτεροι δε έλεγον, ελάτε να επικαλεστούμεν τον Θεόν του νόμου, και όπου κι αν είναι έρχεται και θέλει μας βοηθήσει. Άλλοι δε έλεγον, μάλιστα εις τούτο να προσπέσουμε και ο ίσως εσπλαχνιστεί και μας ελεήσει. Κι άλλοι έλεγον, πώς να μας βοηθήσει ούτως τον οποίο δεν επάφσαμε εις όλη μας τη ζωή να τον βλαστημόμεν, του οποίου το Ευαγγέλιο να αναγελούσαμε καθημέραν και δεν θελήσαμε να ακούσουμε καν το όνομά του? Πώς ήθελε τώρα λοιπόν να μας ακούσει ούτως να μας βοηθήσει να μας ελεήσει? Οι έτεροι δε των Εβραίων έλεγον, από τον Θεό να τα έβρει ο Μωυσής και οι πατέρες ημών, διότι ενομοθέτησαν ότι πλην του Θεού του νόμου άλλων Θεών να μην δεχτώμε. Ας το ίδιο Μωυσής ώστις μας εδίδαξε να φυλάτωμε τον νόμο του όπου μας τον έδωκε ολόγραφον. Ακόμη δε και ο Ααρών ώστις μας παρέδωκε την ιεροσύνη, μα και ο Ιησούς του Ναβί ώστις όρκησε να μην γυρίσουμε το πρόσωπό μας από τις λατρείας του Θεού Ισραήλ. Ας έρθουν να ειδούν οι προφήτες, οι οποίοι μας έδωκαν γεγραμμένα να κάνουν τα Ιουδαϊκά θρησκευτικά καθήκοντα πάντοτε για τον Ιεχωβά και μόνο δι' αυτόν. Άλλοι έλεγον, εμείς θέλουμε να ειδείτε αυτήν την ώρα, επειδή ο Μωυσής και Ααρών και Ιησούς του Ναβί εδιάβησαν κατά με τους λοιπούς πατέρας ημών. Και ούτω τρόπος λοιπόν οι Εβραίοι ομιλούντες και θαυμάζοντες ένας προς τον άλλον, επρόσταξε ο Κύριος τον στρατηγό των αγγέλων να διαλεχθεί προς αυτούς δια της άλπιγκος και είπε προς αυτούς. Ο ανόητοι, οι Ισραήλ τυφλοί και κοφοί,
Δεν ήλθα εγώ εις τον κόσμο για να σας σώσω. Δεν σας έδωσα πριν σταυρωθώ τη νέα διαθήκη. Γιατί δεν την εδέχτηκε? Γιατί με εφωνεύσατε για μηνύματα των σκορπιών? Δεν είμαι εγώ ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος? Δεν είμαι εγώ που έλεγατε ότι αυτός είναι ο Υιός του Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού Μαριά μου? Δεν είμαι εγώ όπου έκανα το νερό κρασί ανάμεσά σας εις το γάμο που εγένετο εις εν Κανά της Γαλιλαίας? Δεν είμαι εγώ ώστις ανέστησα νεκρούς και ομάτωσα τυφλούς και έτερα πολλά σημεία επίησα? Δεν είμαι εγώ που ελέγατε ότι εν το ονόματι του Βελζεβούλ άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια? Δεν είμαι εγώ δια των οποίων εδώκατε τα 30 αργύρια το προδότη Ιούδα για να με παραδώσει η ισχύρα σας για να με σταυρώσετε? Δεν είμαι εγώ εκείνος που ήλθατε με τα μαχαιρών και ξύλων και φωνών και λαμπαδών και με πιάσατε για να με παραδώσετε τις έθνες ή να με σταυρώσωσιν? Δεν είμαι εγώ που με επήγατε εις τους αρχιερείς και εις τον Πόντιον Πιλάτο δεδεμένων? Δεν με σφαλίσατε εις το κριτήριον? Δεν με εδώκατε ραπίσματα? Δεν με ραβδίσατε? Δεν με επτήσατε? Δεν είμαι εγώ που λέγατε το ηγεμόνι Πιλάτο, Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν? Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Δεν είμαι που... Δε με σταυρώσατε εσείς και πλέξατε στέφανο εξ ακανθών και βάλατε εις άκραντον κορυφήν μου με κάλαμον και λέγατε είδε άλλους έσωσε και τον λόγο του δεν δύνατε να σώσει? Δε με κρεμάσατε εσείς εις το σταυρόν, εμπήξατε σκαρφιά εις τα σχήρας και στους πόδας μου? Δεν ελογχεύσατε την πλευρά μου με κοντάρι? Δε με κατέβασαν από το σταυρό και με έθαψαν? Δεν με βάλατε και εφύλατον τον τάφο μου? Δεν εβάλατε κλειδαριάς και σφραγίδας εις τον τάφο μου? Δεν ανεστήθη τριήμερος λύσας τα σφραγίδας του τάφου? Εσείς δε ο γεννήματα σκορπιών, εχιδνών και όφεων, δεν εδώκατε τις φύλαξη αργύρια ως λέγει ο Ισαΐας για να συκοφαντήσωση τον τριήμερό μου Ανάσταση? Τα αυτά πάντα όσα είπα δεν είναι έτσι? Δεν είστε εσείς οι καταραμένοι όπου εκάματε τα τόσα αυτά κακά? Όταν δε ανελήφθην εις τους ουρανούς, δε σας απέστειλα τους μαθητάς μου σημεία και τέρατα ποιούντες δια του ονόματός μου? Δια ποιαν αιτία δεν τους πιστέψατε ουδέ αυτούς, ουδέ των εναντίον και με μυρίους θανάτους τους εφωνεύσατε εκάνοντες ενάντια? Δεν εκλείσατε τον Πέτρο εις τη φυλακή? Δεν εφωνεύσατε το Ιάκωβο δια μαχαίρας? Δεν ελιθοβολήσατε τον Στέφανο και με 2.000 ανθρώπους και τον Νικάνορα εσκοτώσατε? Δεν εραβδίσατε τον Παύλο Μυριάκης? Είδατε ασεβέστατη ποιο σημεί? Δεν είμαι εγώ βασιλεύς των ουρανών και κύριος και εξουσιαστής και δεσπότης Ιησούς ο Υιός του Θεού του Ζώντος? Ταύτα λαλήσας προς αυτούς δια την φωνή της άλπιγκος, εγνώρισαν βεβαίως οι ταλέποροι Εβραίοι ότι αυτός εστίν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Δια τούτο έκλαιον πικρός και στέναζον οι τάλαινες, τρέμοντες και φοβούμενοι ότι τι αυτά συνέβησαν αυτοίς ως Εβραίοι. Το λοιπόν τολμήσατε στην έσεξ αυτών είπων προς τον Κριτήν: Κύριε, ενθυμίσου ότι ο πατήρ σου Σαβαώθ, Κύριος και Παντοκράτορ, έδωκε τις πατράς ημών των νόμων εις το όρος Σινά διαμέσου Μωυσέως του προφήτου, και πάντες οι προφήτες και δίκαιοι μας τότων φυλάξαντες ευαρέστησαν το όνομά σου. Εις τούτον το σκοπό λοιπόν ακολουθούντες και εμείς, δεν ευγήκαμε τη λατρεία του νόμου, μη γινώσκοντες βεβαίως πως έπαυσεν ο νόμος εκείνος, διότι οι πατέρες ημών εκατηράσαν το πάντα άνθρωπον. Πρώτος μένω Μωυσής υπόν, επικατάρατος να είναι πας άνθρωπος αφού δε μένει στο βιβλίο του νόμου να κάνει όσα λέγει. Ομοίως και ο Ιησούς του Ναβί και πάντες οι προφήτες λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε εμείς, επειδή εκείνοι νομοθέτησαν να μην παραβαίνουμε τον νόμο? Δια αυτά αυτήν την αιτία ο Δέσποτα δεν ήθελαμε να δεχτούμε το Ευαγγέλιο σου, ώστε να φανούμε πιστοί εις εκείνου. Και πάλι προσέταξε ο Κύριος τον Άγγελο να σαλπίσει και βόησε εις άλπης λέγουσα: Δεν σας κρίνω δια την απιστία σας, αλλά δια την πολιτεία σας, διότι δεν ευρίσκεται εις εσάς καμία ελπή σωτηρίας. Και ειδού ήρθεν ο Μωυσής προς τους Ιουδαίους, συνέχεια από το βιβλίο στόμα θανάτου, το όραμα που κατεγράφει στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου εις κωδικών 1865.
25. Και ειδού κατήλθεν ο Μωυσής όλος δεδοξασμένος περιπατών επί πτερήγων ανέμων για να συνδιαλεχθεί με ταυτόν. Και πάλι σαλπίσας ο άγγελος ήλπεν. Ειδού ήλθεν ο Μωυσής για τον οποίον ελέγατε πως ήτο αιτία να μην παραβείτε τον νόμο. Και ευθύς πάσα η συναγωγή εκείνη, ειδούσα το Μωυσή ιστάμενον υπεράνω της κεφαλής αυτών ελαμπρισμένων, ανακέκραξε με τα καλαφμή πόντες προς αυτόν. Ω Κύριε Μωυσή, τι αυτή είτο η πίστης και η λατρεία και η ορτέ και όλα τα νόμιμα όπου μας παρέδωκες, δεν είσαι εσύ όπου έγραψεν τον νόμο και παρέδωκας της πατράς ημών, δεν έβαλες εσύ κατάραν εις όσους τον παραβούν, ότι επικατάρατος να είναι εκείνος όσοις δεν σταθεί εις το βιβλίο του νόμου, ή αλλάξει τα γεγραμμένα, ή προσέλθει εις άλλων θεών πριν του Θεού ημών, ο οποίος είναι Θεός Θεών και Κύριος Κυρίων, όπου μας επέρασεν από την ερυθρά θάλασσα χωρίς να βραχούν οι πόδες μας. Δεν είσαι εσύ ο οποίος μας επρόσταξες ταύτα πάντα, κατά τον λόγο σου δεν επιστέψαμε εις άλλων θεών, ώστις είναι τώρα η σωτηρία εις εκείνων, οι οποίοι δεν προσκύνησαν άλλων θεών, δεν είναι αυτός άλλος Θεός, δυνατός και φοβερός και μέγας, όπου ερίζει και κρίνει και αποδίδει καθενός κατά τα έργα του. Απόδοση μην λόγων, ιδού παραδιδόμεθα τώρα το ασβέστο πυρί και ουδής υπάρχει για να μας ελεήσει. Ούτως αυτοί οι πικρός κλαίγοντες είπεν ο Μωυσής προς αυτούς με τα φωνής ταπεινής. Εσείς που είστε από τη ασάρκου οικονομίας του Χριστού και ανατραφέντες εις τον Κύριον εκείνον έως συντελείας του αιώνος, γιατί δεν επιστέψατε τον Κύριο Ιησού, ώστις ήλθε ανάμεσό σας από θαύματα και σημεία όπου έκαμεν, όπου και αυτή η ανέστητη λύθη ήθελε να τον πιστεύσει, και οι Εβραίοι αποκριθέντες είπων, για να μας δώσεις εσύ τον νόμον και να μας καταραστείς με πικρία ψυχής να μην παραβόμεν, διότι είδομεν ότι όσοι από τον Αβραάμ έως των καιρών μας παρέβησαν τον νόμο, όλοι επεδεύτησαν μεγάλος. Πώς ετολμούσαν εμείς να τον παραβόμεν, λέγει αυτής ο Μωυσής. Ό, τυφλή και ανόητη, πριν να έλθει ο Χριστός να σαρκωθεί, όταν έπρεπε να φυλάτε τον νόμο δεν τον εφυλάσατε, και αφού εσαρκώθηκε έπαυσε τον νόμο, τότε τον εφυλάσατε όπου δεν έπρεπε. Εκείνοι το απήντησαν, εσύ είσαι ο αίτιος εις ταύτα όλα, διότι προφήτησον και εξεύρων ότι έμελε να κατέβει ο Υιός του Θεού από τον ουρανό να γίνει άνθρωπος, να αλλάξει την πίστη και να δώσει άλλο νόμο, δεν μας το έγραψες φανερά, απεκρίθη δε ο Μωυσής προς αυτούς. Ο ανόητη ή της ανομίας, δεν έγραψα εγώ περί του προπάτορος Ιακώβ ότι ευλογών τους Υιούς του, τι είπε προς τον Ιούδα τον τέταρτο του φοβερού να έρθει ο ελπιζόμενος και αυτός εστίν η απαντοχή των εθνών. Δεν εγγράφησαν ταύτα δια των Χριστών. Δεν έγινε αυτό σωτηρία των εθνών. Εις αυτόν απειθήσατε εσείς. Γιατί δεν επιστέψατε. Δεν έγραψα εγώ ότι θέλει αναστήσει ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών προφητών, ως εμέ και πάσα ψυχή η οποία δεν θα ακούσει του προφήτου εκείου τας εντολάς θέλει απολεστεί. Λοιπόν, δια ποιαν πρόφαση δεν τον επιστέψατε. Ελθόντες δε οι αλλόφιλοι εθνικοί έλαβαν την τιμή σας, το καύχημαν και την υιοθεσία, και σας επήραν τη βασιλεία και γίνατε εχμάλωτοι. Ανταπίτησαν εκείνοι, «Σι είπες προφήτην θέλει αναστήσει Κύριος ο Θεός εις ημάς, και δεν το είπες φανερά ότι ο Υιός του Θεού είναι και ότι ο Θεός μέλει να έλθει, πώς θέλαμεν πιστεύσει ότι είναι Θεός, σι έγραψες εις τον νόμο ότι προφήτην αναστήσει Κύριος και όχι Χριστόν». Ο δε Μωυσής πάλι τους εξήγησε, «Απ' την ανθρώπινον ιδιότητά του, όπως θα σας ενεφανίζετο τον εφανέρωσα και εγώ έτσι, επειδή είτο και Θεός και άνθρωπος και προφήτης και βασιλεύς, αλίμονο εις εσάς ταλέπροροι, όπου δεν ήθελατε να πιστέψετε εις αυτόν και να σωθείτε. Πλανηθέντες δε εις την αγνωσία σας ετυφλώθητε, μη δεξάμενοι αυτών, λέγους υπάλληλοι Εβραίοι στο Μωυσή. Ενθυμούμεν τα σημεία και τα τέρατα που επίσας στην Αίγυπτο με τη δύναμη του Θεού, εθαρούσαμεν ότι δεν είναι αλήθεια έξω από εκείνην όπου μας εδόθη εις το όρο Σινά. Τώρα λοιπόν παρακαλούμε σε μεσίτευσον και παρακάλεσον αυτόν όπως γίνει ήλαιος και συμπαθήσει ημάς διαλόγου σου, ότι πολλά ευλαστημήσαμε εις αυτόν και τον παροργήσαμε. Ο Μωυσής είπε προς Ιουδαίους, «Εγώ ήμουν εις το μέσον των πατέρων σας στο όρο Σινά και ειδών αυτόν
Πολλά σημεία έκαμα δι' αυτού τα οποία βλέποντες οι πατέρες σας δεν επίστευσαν εις αυτόν. Το λοιπόν, εάν εις εκείνον όπου σας έδειξα τόσα θαύματα δεν επιστέψατε, πώς θέλετε να πιστεύσει το μονογενή Υιό αυτού ελθόντι μετασαρκός? Αφού λοιπόν παραμένετε εις την απιστία σας και δεν θέλετε να βγείτε από το σκότος, να έλθετε εις το φως της αλήθειας, πώς να τον παρακαλάσω εγώ διά σας τους αχαρίστους και αγνώμονας, ήτινε σε δράματα θεληματικός εις το πίτ, διατί και χωρίς την απιστία που είχατε προς αυτόν, τα έργα σας είναι πονηρά και γεμάτα εκδικήσεως. Ταύτα λοιπόν προς αυτούς ο Μωυσής απήλθε από αυτόν. Αυτοί δε με τα μεγάλης βοής επεκαλούνται το Θεόν του νόμου λέγοντες: «Ο Θεός των πατέρων ημών ελέησον ημάς, ο Θεός του νόμου σώσον ημάς από τις κακής ώρας ταύτης, διότι εμείς άλλων Θεών δεν εξεύρωμε έξω από σε». Και ταύτα βόντες εν παρακλήσει έγινε κραυγή και έξαφνα ίστραψε αστραπή φοβερή και υπλώθη εις όλων των πρόσωπων της γης εκείνης. Η οποία δεν εστράφει ούτε εχάθη, καθώς είναι συνήθεια να γίνεται εις άλλας αστραπάς, αλλά έστε και θαυμαστός και φαίνεται φανερά. Ύστερον δε παλάνη επάλι υπλώθη εις τος μέσον αυτής, άλλη αστραπή λευκή ως αν το χιόνι, εις δε το μέσο της ή το αύρα λεπτή, ήτι σαν φύσιμα ανέμου. Λεπτών και δροσερών, η οποία είχε πνοή και μορφή ασύγκριτων. Αυτε δε εδιάβησαν πάσε ομού και εκάλυψαν το Θεό λόγο και κριτή, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό πορευαίνεμεν εις αυτόν, με τα γαλήνης ανεπάφθησαν αφράστος και σκεπάσαντες αυτός τελείων, δεν εφαίνονται εις ημάς πλέον. Πάσε ουράνιε δυνάμεις ύμνησαν τον ελθόντα και Θεόν και Πατέρα ομού μετά του μονογενούς Υιού αυτού και λόγου. Και ίσταντο τρέμουσε ευρισκόμενε με τα φόβου και αγωνίας. Εσυστραφείς λοιπόν γενωμένης εις την Ιδού εφάνει άλλος θρόνος και ομοίαζε με θρόνο της κρίσεως. Και είδομεν και ήτο εις αυτόν τον θρόνο παλαιός των ημερών Υιού ο Θεός και ο Πατήρ, αναπαγόμενος και τσιγκαθόμενος στο μονογενή Υιό και λόγο αυτού. Τότε ειδούσε η αναρρύθμιτο συναγωγή εκείνη, εθαύμαζε πολύ και έτρεμον ως αν τα καλαμόφυλλα. Και ειδού ευθύς εκ της αναπαγωμένης θείας πνοής εξήλθε φωνή λέγουσα. Προς τη συναγωγή έτσι: «Ποιον Θεόν και νόμον επικαλείστε εσείς? Αυτόν ο οποίος είναι ο μονογενής μου Υιός και λόγος, ακόμη και τώρα θέλετε να χωρίσετε τον αχώριστον Υιό μου, ώστε είναι αχώριστος από εμένα? Λοιπόν, εάν δεν το εξεύρετε ακόμη έως τώρα ακριβώς, καν τώρα εγνωρίσατε φανερά και ειδώντες εντροπιαστείτε ότι εγώ ο αγαπητός μου Υιός ένα είμεθα. Και ο μισόν των Υιών πρώτον εμένα εμίσησε και ο απιστόν το Υιό εμένα απιστεί. Δε σας το προεφανέρωσα εγώ δια των προφητών μου περί αυτών ότι θέλει κατά βία ως αν βροχή ορμητική και εις πάλιν ότι θέλει ανατείλει άστρον εκ του Ιακώβ και αυτός είναι η προσδοκία των εθνών και πάλι ότι θέλει αναστήσει Κύριος ο Θεός προφήτην. Και πάλι, ιδού εγάστρι έξι ήγουν, θα μείνει έγκυος η Παρθένος λοιπόν, επειδή δεν τον εκδεχθήκατε με τόσας μαρτυρίας, δεν έχετε εσείς μέρος ουδέ κληρονομίαν εις την βασιλεία μου. Σιωπήσασα δε η φωνή ιδού ήρθον επί των κολάσεων άγγελοι πύρινοι και εκφρικτοί όσοι αιτοί. Αστραπιαίως ήρπασαν αυτούς και τους διέσπηραν εις τη φοβερά εκείνη θάλασσαν του πυρός. Και οι Εβραίοι έκλαιον πικρός, αλλά δεν τους ωφέλησε εις τίποτα. Ουδέ προθυμοποιήθη της να τους ελεήσει να τους λυτρώσει, αφού δεν ετελειώθησαν και ούτε εχώνευσαν όλοι τους μέσα εις την κοχλάζουσαν εκείνη η θάλασσα του πυρός, εσηκώθη ο θρόνος εκείνος και η ετοιμασία του πατρός και εισήλθε μέσα εις την Αγίαν πόλην εκείνη. Μόνον ο Υιός και λόγος και μονογενής αυτού και κριτής, όπου εκάθιτο ακόμη εις την πύλη της θαυμαστής εκείνης πόλεως για να ανταποδώσει και της λυπής, καθώς έπραξαν παρέμεινε.